Η μονομαχία ανάμεσα στην Φέρισο για τον Μαραθώνα για τον δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΨ προσέλκυσε πολλά βλέμματα το πρωί της περασμένης Κυριακής στο γήπεδο του Λίντο, καθώς οι δύο ομάδες μαζί με τους Κουνάβους είναι οι τρεις διεκδικήτριες της κορυφής που δίνει το εισιτήριο ανόδου στην Α2 κατηγορία. Με τους ένθερμους φίλους των γηπεδούχων να δημιουργούν από νωρίς ζεστή ατμόσφαιρα, η Φέρισος πήρε το προβάδισμα στο σκορ στο 18 λεπτό χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ από τον Νίκο Κοκοσάλη, με το 1-0 να πανηγυρίζεται έξαλλα στον αγωνιστικό χώρο και την κερκίδα. Ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής για την Φέρισο, που κατάφερε μετά από ωραίο συνδυασμό των ποδοσφαιριστών της να φτάσει και σε δεύτερο γκολ στο 35 με σκόρερ τον Σκούρα και να πάει στα αποδυτήρια με 2-0. Παρότι ο Μαραθώνας απείλησε με τον Σταματάκη λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο Μαραθώνας πίεσε την αιστεία των γηπεδούχων με τον Βασίλη Βατσινά να δημιουργεί δύο αξιόλογες ευκαιρίες στο 58 και στο 62 λεπτό. Και στο 64 ο Γουνιανάκης έφυγε ωραία στην αντεπίθεση και αφού πέρασε για τον τερματοφύλακα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, ξαναβάζοντας τον Μαραθώνα στο παιχνίδι. Μάλιστα, παρά λίγο να φτάσει και στην ισοφάριση στο 83, όταν ο Βατσινάς εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Σαββουιδάκης απέκρουσε δύσκολα στην γωνία του. Και εκεί που ο Μαραθώνας είχε βγει μπροστά ψάχνοντας τον γκολ, η Φέρισο στο 86 καθάρισε το ντέρμπι με ένα εξαιρετικό γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή με σκόρερ τον Σκούρα ξανά που διαμόρφωσε το 3-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, παρά την ευκαιρία του Βατσινά στις καθυστερήσεις για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μανδαλενάκη να βρίσκει την Φέρισο να πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη που την ξαναβάζει στο κόλπο του τίτλου. Σήμερα κάναμε όντως την πρώτη μας ήττα στο πρωτάθλημα. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την αγωνιστικότητα που δείξανε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου γιατί είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να μην γνωρίσει την ήττα σε αρκετά παιχνίδια και έχοντας και καλό πρόσωπο. Σήμερα νομίζω ότι πληρώσαμε τις χαμένες ευκαιρίες που είχαμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η σύνδρομη του κόσμου. Φανταστείτε δηλαδή ότι τα παιδιά και όλοι μας δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται εδώ πέρα για ερασιτεχνική κατηγορία είναι κάτι απίστευτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε ένα από αυτά τα παιδιά που έρχεται.